Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Υποψήφιος ευρωβουλευτής, σύμβουλος επί ευρωπαϊκών θεμάτων του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. Και ξανά, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Κοραή. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Χαίρομαι που ατομώνουμε στα Ερτιανά. Και εμείς πάντα. Φαντάζομαι να μην υιοθετείτε αυτό που διάβασα τώρα, γιατί είναι από γνωστούς λογαριασμούς που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο, ότι επειδή λέει τις εκλογές τις κάνει Singular Logic και επειδή το αφεντικό της Singular Logic είναι φίλος με τον Πρωθυπουργό, άρα κινδυνεύει η διαβλητότητα των εκλογών. Κύριε Τάκη, να υπενθυμίσουμε. Δεν το ακούσουμε και αυτό. Να υπενθυμίσουμε, γιατί εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά. Να έχετε καλύψει γεωγραφικά. Μήπως, συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, να σας ακούμε ωραία. Είναι, βγαίνετε από σκυλιά. Έχετε hands free, αν έχετε, βγάλτε το. Όχι, να μιλήσω λίγο πιο δυνατά, μήπως. Ναι, τώρα είστε καλά. Τώρα καλά σας ακούμε. Ωραία. Επειδή έχετε καλέψει το ρεπορτάζ, να σας υπενθυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες υπήρξε παραβίαση κατάφορη της εκλογικής νομοθεσίας αλλά και της νομοθεσίας της προστασίας προσωπικών δεδομένων από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά στελέχη, όχι από τίποτα δευτερότριτους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι. Και μάλιστα νομοθεσία την οποία είχε θεσπίσει ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παρετήθηκε. Σωστά. Από την υποψηφιότητά της, διότι καταπάτησε την νομοθεσία. Άρα έχουμε παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας από κυβερνητικούς υπαλλήλους. Όλα στελέχη, αυτά που λέτε είναι, είναι σωστά. Από την ευρωβουλεύτρια της με Νέας την Δημοκρατίας. Καταμέτρηση, κύριε Φαραντούρη, τώρα κάνουμε μία συζήτηση εδώ πραγματικά. Όχι, λίγο. Στάκης, να σας κάνουμε ερωτήσεις όμως. Ναι, αλλά με ρώτησε ο κύριος Στάκης για ποια εχέγγυα και για ποιες διαδασφαλίσεις κομίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στο τραπέζι της εκλογικής διαδικασίας, κυρία Κοραή. Ναι. Άρα αμφισβητείτε το αδιάβλητο των εκλογών, σωστά καταλάβαμε. Η ίδια η κυβέρνηση το αφισβητεί. Η ίδια η κυβέρνηση ανοίγει την αυλαία των εκλογών και μάλιστα στην προσπάθειά της να καλύψει τα κακώς κείμενα ανατρέχει και στο παρελθόν και λέγει ότι, παιδιά, sorry, ναι, πράγματι διέρευσαν τα προσωπικά δεδομένα στα υψηλόβαθμα στελέχη και στην ευρωβουλεύτρια, παραβιάσαμε την εκλογική νομοθεσία, αλλά προκειμένου να καλυφθεί η υπουργός ανατρέχει στην υπηρεσιακή υπουργό του καλοκαιριού. Συνεπώς η ίδια η κυβέρνηση εμπλέκει και την εκλογική διαδικασία του καλοκαιριού. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει. Δηλαδή η διαρροή των email, στην οποία είμαστε προσυπογράφουμε όλα αυτά τα οποία λέτε, γιατί υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Επηρεάζει και την κάλπη, δηλαδή η Singular θα αλλάξει, θα μαγειρέψει τα αποτελέσματα. Αυτό εννοείται, γιατί αυτό κατάλαβα εγώ. Κυρία Κοραή, τα προσωπικά δεδομένα δεν αφορούν μονάχα την νομοθεσία για την ιδιωτικότητα, αφορούν και την εκλογική διαδικασία. Όταν διαρρέουν προσωπικά δεδομένα εκλογέων, έχουμε ευθεία παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας. Εμείς δεν αμφισβητούμε τίποτα. Η ίδια η κυβέρνηση αμφισβητεί τον εαυτό της. Και επειδή αναφερθήκατε σε ζητήματα χειραγώγησης, εγώ θα σας πω με τα λόγου γνώσεως, το είχαμε συζητήσει και με τον αγαπητό μου τον κύριο Τάκη σε τηλεοπτική μας εμφάνιση. Σας παραπέμπω στην χειραγώγηση της κοινής γνώμης που έλαβε χώρα στις αμερικανικές εκλογές και στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit και για την εκλογή Τραμπ αντίστοιχα, όπου η Cambridge Analytica, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα από το διαδίκτυο εκλογέων και πολιτών, διαμόρφωνε το προφίλ τους και με τον τρόπο αυτό μπορούσε να χειραγωγήσει, μπορούσε να προσωποποιήσει μια εκλογική στρατηγική. Αλλά δεν αμφισβήτησε. Δεν αμφισβήτησε κανένας ούτε το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αμερική, ούτε το αποτέλεσμα του Brexit. Κύριε Τάκη, εσείς, μισό λεπτό. Υπάρχουν βιβλία και ντοκιμαντέρ για την χειραγώγηση, κύριε. Μα δεν είπα εγώ όχι. Για τη χειραγώγηση υπάρχουν, αλλά δεν αμφισβήτησε. Σε όλες τις χώρες και εδώ. Άλλο λέω. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Μισό λεπτό, κύριε Χαρτιγμή. Ακούστε λίγο. Άλλο η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και άλλο αν θα αμφισβητήσετε. Απόπειρα χειραγώγηση, μην τους υποτιμούμε τόσο. Ναι, και άλλο αν θα αμφισβητήσετε το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό ρωτάω. Είστε σε μια διαδικασία αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών.
Είμαστε σε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ικανότητας, της δυνατότητας και της βούλησης της κυβερνήσεως αυτής εδώ, ναι, μετά την αποκάλυψη των παράνομων διαδικασιών που ακολουθεί, ναι, να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί οποιασδήποτε διαδικασία εκλογική. Άρα τι να γίνει. Πόσο πιο Άρα τι να γίνει. Να καταθέσει στο Κύριε Τάκη, ναι, περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας πει τα εχέγγυα και τις διαδασφαλίσεις, ναι, οι οποίες θα λάβουν χώρα γιατί οποιαδήποτε πλέον διαβεβαίωση εκκυβερνητικών χιλέων. Ωραία, είναι σας... μάται. Μάλιστα. Αν σας τα πει θα τα δεχτείτε ή όχι. Να μας τα πει πρώτα και να τα συζητήσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Διότι μέχρι στιγμής αυτό που μας έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Μη φωνάζετε τόσο, λίγο πιο σιγά, μη φωνάζετε. Α, με συγχωρείτε για να ακούγομαι. Ναι, αλλά, αλλά όχι με τόση ένταση αυτό λέω, γιατί τη μεταδίδουμε και τους ακροατές, λίγο πιο ήρεμα. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Ωραία, αν ακούγομαι και έτσι ακόμη καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα, ναι, λοιπόν ότι η μόνη διαβεβαίωση που έχουμε από τα κυβερνητικά χείλη, ναι, ήταν αυτή η οποία διαψεύστηκε μετά από μερικές ώρες της Υπουργού Εσωτερικών που διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα εκλογέων και έφνης διέρευσαν. Όσον αφορά, όσον αφορά τις λίστες για την επιστολική ψήφο, είπε η κυρία Κεραμέως, αλλά αυτά που διέρευσαν αφορούν το 2023. Δεν ήταν τότε η κυρία Κεραμέως υπουργός. Και να το προσπεράσουμε, έτσι. Όχι, δεν το προσπερνάμε καθόλου. Καθόλου δεν το προσπερνάμε και είναι. Είναι κατακριτέο, είναι κατακριτέο και παράνομο, γι' αυτό έχει παρέμβει δικαιοσύνη, κύριε Φαραντούρ. Δεν το συζητάμε, προσέξτε, αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Ναι. Η κυρία Σιμακοπούλου δε πρόσφατα, σε νεότερη παρέμβασή της, ανακοίνωση, ενημέρωση των φουκαράδων που παίρνανε τα email χωρίς να έχουν καμία σχέση, ναι, μαζί, ναι, της, ενημέρωσε ότι τα στοιχεία αυτά τα παρέλαβε τον Ιανουάριο. Σωστά. Αυτό είπε και το Μέγαρο Μαξίμου, γι' αυτό έδιωξε και τον κύριο Θεοδωρόπουλο από γραμματέα απόδημο. Επίσης να θυμίσω το εξής, ναι, ότι μια εκλογική διαδικασία δεν περιορίζεται μονάχα στο 24ωρο των εκλογών. Σωστά. Με το άνοιγμα στις κάλπες. Σωστά, σωστά. Έχει ένα προστάδιο, έχει μια διαδικασία εκλογική και έχει και μια μετεκλογική αξιολόγηση κατά μέτρηση. Απολύτως σωστά. Και να μην σας πω, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για εκλογές και η αυλαία ανοίγει με τον πιο βάναυσο τρόπο. Να σας πω κάτι, κύριε Τάκη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την αυλαία των ευρωεκλογών με τον πλέον θεσμικό, σοβαρό τρόπο. Δηλαδή με την παρουσίαση του ευρωπρογράμματός του, με την παρουσίαση, μάλιστα, των θέσεων για την οικονομία. Την... Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να συμφωνούμε. Πάντως παραδώσαμε στον ελληνικό λαό το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την αυλαία των ευρωεκλογών με την πιο βάναυση παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εκλογικές διαδικασίες. Τώρα, πότε έλαβε χώρα, αν ήξερε υπουργός, αν δεν ήξερε, αν ήξερε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αν ήξερε στο Μαξίμου, μέχρι στιγμής οι απαντήσεις που έχουν δοθεί δεν είναι πιστικές, δεδομένου μάλιστα ότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι ουδέποτε έλαβαν χώρα αυτά τα πράγματα και μετά από λίγες ώρες μάλιστα το διαπιστώθηκαν αυτή τη διαβεβαίωση. Κύριε Φαραντούρε, θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Έχει περάσει τόσο καιρό και εγώ ακόμη από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχω ακούσει τι μέτρα παίρνει προκειμένου να μην ξαναγίνουν fake βολάν τα προσωπικά δεδομένα. Το ένα είναι αυτό, σε αυτό συμφωνούμε. Το δεύτερο, όμως, από τη διαρροή των emails μέχρι και γιατί είναι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε. Εμένα σε προσωπικό μου, στη Χριστίνα Κοραή, σε προσωπικό μου email μου έχουν στείλει υποψήφοι, εγώ καλύπτω Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Μου έχουν στείλει πολλοί υποψηφίοι του ΣΥΡΙΖΑ, πάνε να με χειραγωγήσουν, ναι, ή από κάπου πήραν απλά το βρήκαν το προσωπικό μου email. Πηγαίνουν όλοι αυτοί, γιατί υποτυπούμε, να μην υποτιμούμε λοιπόν και τους πολίτες. Και επίσης, όχι, το δικό μου ερώτημα είναι εάν εσείς αμφισβητείτε και το αποτέλεσμα του 2023. Κυρία Κοραή, στη χώρα μας ουδέποτε αμφισβητήθηκε τα νεότερα χρόνια της μεταπολιτεύσεως ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Άρχισε η συζήτηση για τη χειραγώγηση και την εκλογική διαδικασία από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή για να μην τρελαθούμε κιόλας. Ποιος συνάνοιξε τη συζήτηση. Εμείς μάλιστα στην Βουλή, να θυμίσω, ότι ακόμα και στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου που είχαμε πολλές επιφυλάξεις και στις επιτροπές, που είχαμε και πολλές
απαιτήσεις για εχέγγυα και για ασφαλίσεις εν τέλει. Το καταλάβαμε. Εν τέλει συνενέσαμε. Μισό, κύριε Τάκη, όχι, να το ακούσουν και οι διαβέτες. Να το ακούσουν, να το ακούσουν, αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς, όσα θέλετε, κύριε Τάκη, μέχρι αύριο. Δεν έχουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μέχρι αύριο. Όχι, εμείς δεν είμαστε μέχρι αύριο, αλλά δύο λεπτά είναι σύνολο. Δύο λεπτάκια. Εμείς, λοιπόν, παρότι είχαμε ισχυρές επιφυλάξεις, θέλαμε εγγυήσεις, θέλαμε διασφαλίσεις, εν τέλει, όπως θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου οι Έλληνες ομογενείς μας, οι αδελφοί μας της Διασποράς, να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, συνενέσαμε σε αυτήν τούτη την επιστολική ψήφο. Και θυμάστε ότι βράδυ και με ομίχλη, με τα μεσονύκτια, ήρθε η κυβέρνηση με τερτύπια κοινοβουλευτικά να πει: α, ξέρετε, δεν εννοούσα μόνο τις ευρωεκλογές, θα το κάνουμε και στις εθνικές εκλογές. Σωστά. Γιατί να μην το κάνουμε. Εγώ, εμείς και οι δύο πήγαμε με την επιστολική. Τέλος πάντων. Κυρία Κοραή, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, να σας κάνει μία ερώτηση ο Δημήτρης και μας είπατε, μας τα αναλύσατε. Δύο μήνες διαβουλευόμασταν στη Βουλή για την επιστολική ψήφο. 12:30 το βράδυ πριν κλείσει το νομοσχέδιο έπρεπε να κάνει τρίπλα κοινοβουλευτική η κυβέρνηση και να δυναμηθεί. Ωραία, ωραία. Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω ερώτηση. Τώρα. Επειδή έχει ξεσηκωθεί μεγάλος χαμός με τη δήλωσή σας για την Ευρωπαία Εισαγγελέα αλλά και τον Άριο Πάγο για τον οποίο έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και επειδή υπήρξαν και στελέχη του κόμματός σας που είπαν ότι τις κυβερνήσεις τις ανεβάζει και τις κατεβάζει ο λαός με την ψήφο του και όχι μια εισαγγελέα. Είτε είναι Ευρωπαία είτε είναι Ελληνίδα. Επιμένετε σε αυτή τη δήλωση ή είχε την υπερβολή της στιγμής και το πάθος της προεκλογικής έντασης? Κύριε Τάκη, η δήλωσή μου ολόκληρη και όχι η μονταζιέρα της μεταμεσονύκτιας ανακοίνωσης της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει δύο μέρη. Ναι. Εάν αναφερθείτε και ανατρέξετε στην δήλωσή μου λέγω το εξής. Ότι η εισαγγελική έρευνα και ναι της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και οποιασδήποτε εισαγγελίας εθνικής ή ευρωπαϊκής και οποιασδήποτε δικαστικής αρχής θα σας έλεγα εγώ οδηγήσει σε διαλεύκανση σκανδάλων και εγκλημάτων φυσικά και πολιτικές διαδικασίες και παρετήσεις κυβερνήσεων. Και να σας πω κάτι κύριε Τάκη, πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για εγνωσμένου κύρους αρχές με δημοκρατική νομιμοποίηση. Εσείς κύριε Τάκη και κυρία Κοραή μπορεί με τη δημοσιογραφική σας έρευνα ασκώντας κριτική στην εξουσία ως τέταρτη εξουσία, αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων, μπορείτε να οδηγήσετε σε παρέτηση μια κυβέρνηση φυσικά που αποκρύπτει σκάνδαλα. Βεβαίως. Και εγκλήματα. Και αυτό, και αυτό δεν είναι κανένα κενοφανές επιχείρημα. Συνέβη στη Γαλλία του Σαρκοζή. Συμφωνούμε. Συνέβη στις διεφθαρμένες κυβερνήσεις της Ιταλίας. Συνέβη στην Αυστρία του Κούρτ. Κύριε, του συνοδοιπόρου του πολιτικού συνοδοιπόρου του κύριε Φαραντούρη, επικρίνεστε για τη φράση σας. Μακάρι η Ευρωπαία Εισαγγελέα να ρίξει την κυβέρνηση. Γι' αυτό, όχι δεν για την έρευνα. Πώς δεν το είπατε? Πώς δεν είπατε? Έχει βγει το ηχητικό. Δεν έχουμε και τον Παναγιώτη. Να το βάλετε το ηχητικό, λέω. Εάν αποκρύπτονται σκάνδαλα και εγκλήματα, προφανώς η εισαγγελική έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως θα ήταν ευχής έργο να κινήσει πολιτικές διαδικασίες. Αυτή ήταν επιλέξη η δήλωσή μου. Και προφανώς είπα το αυτονόητο, κύριε Τάκη. Μάλιστα. Και όχι μόνο το αυτονόητο είπα, είπα το αυτονόητο. Ωραία. Για κάθε δημοκρατική χώρα. Τον Άριο Πάγο με τη Χούντα, πώς τον μπλέξατε τώρα? Νομίζω ότι θέλουν να τα μπλέκουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσουν. Μα η Ένωση είναι υποχείριο και η Ένωση. Σα απάντησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Χειραγωγείται από τη Νέα Δημοκρατία η Ένωση. Στο Μαξίμου γράφτηκε η ανακοίνωση. Λοιπόν, καταρχάς η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με όλο το σεβασμό, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Υπάρχουν και μειοψηφίες, υπάρχουν και πλειοψηφίες, έβγαλε μια κίνηση η Ένωση. Να είναι καλά οι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, δεν θα μαλώσουμε κιόλας. Εγώ έχω μια βασική αρχή στο δημόσιο βίο μου. Ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά και αυστηρά. Ναι. Όσοι έχουμε δημόσιες θέσεις, όσοι έχουμε αξιώματα, πολύ δε περισσότερο, όταν βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ναι. Αυτό ισχύει για τους πολιτικούς. Άρα, κύριε Φαραντούρη, αντιλαμβάνομαι, κύριε Φαραντούρη, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπαίνετε ούτε ένα ακόμα από αυτά τα οποία έχετε δηλώσει και για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και για όλα τα άλλα.
όλη την αγάπη που σας έχω, γνωρίζετε ότι μέχρι στιγμή στο δημόσιο βίο μου, ο λόγος μου και ο τρόπος μου είναι μετρημένος και δεν συνηθίζω να πετάω πυροτεχνήματα. Ωραία. Ανερμάτιστα. Πρώτον, δεύτερον, υπάρχει μία λισαλέα προσπάθεια απαξίωσης και αποδόμησης μιας ευρωπαϊκής αρχής. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη, γιατί άκουγα πριν από δύο εβδομάδες κάποιους να επικαλούνται την Ευρώπη και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή όταν μας ελέγχει η Ευρώπη, δεν είναι καλή η Ευρώπη και τότε θέλουμε να μείνουμε Βαλκανική Ελλάδα. Μισό λεπτό. Από το να μας ελέγχει μέχρι το να μας ρίχνει, εντάξει, είναι ένα... Δεν θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά. Εσείς προσωπικά ως δημοσιογράφος και εκπροσωπώντας την καλώς λεγόμενη τέταρτη εξουσία, με τη δημοσιογραφική σας έρευνα και την πένα, μπορείτε να οδηγήσετε σε παρέτηση κυβερνητικά στελέχη και κυβερνήσεις, ασκώντας κριτική και προσφυγή στη λεγόμενη. Εγώ να το κάνω. Η Ευρωπαία εισαγγελέα δεν θέλω να το κάνει. Κυρία, τώρα η Ευρωπαία εισαγγελέα δεν είναι κάτι ξένο από εσάς. Είμαστε στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όργανο. Είναι ένα όργανο θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετέχουν εισαγγελείς από όλα τα κράτη-μέλη. Προείσταται η κυρία Κοβέση και είναι ένα πολυπρόσωπο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγαστή συνεργασία με τις εισαγγελικές και τις δικαστικές. Άρα επιμένετε. Ωραία, κλείσαμε. Τελευταία ερώτηση. Πρέπει, Δημήτρη, είμαστε 17 λεπτά, δεν γίνεται άλλο. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Λένε πολλοί, κύριε Φαραντούρη, επειδή σας ήξεραν με ένα πιο ήπιο λόγο και πιο ήρεμο, ότι έχετε ανεβάσει πολύ τους τόνους λόγω ευρωεκλογών, και επειδή είστε υποψήφιος σε αυτή την κριτική, τι απαντάτε? Κύριε Τάκη, επειδή αγαπάτε και εσείς τη μουσική, υπάρχουν και τα κρεσέντα, υπάρχουν και τα ντιμινουέντα, τα κονσέρτα και στις μουσικές. Όταν χρειάζεται να ανεβάσεις τόνους για μίσωνα θέματα της επικαιρότητας, και επιτέλους δεν μιλάμε για μια οικονομική ατασταλία ή για μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά για 57 νεκρούς και οικογένειες που θέλουν δικαίωση, θα κάνουμε κρεσέντο και θα ανεβάσουμε και τους τόνους όσο πρέπει. Μάλιστα, ωραία. Γνωρίζετε πώς εκφέρομαι στο δημόσιο βίο εδώ και πολύ καιρό. Ωραία. Άρα είμαστε σε εποχή κρεσέντο αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά και αυτό το αλίμονο, διάστημα. Αλίμονο αν δεν ήμασταν, και να πω και κάτι. Τέλεια, για να κλείσουμε, όλοι κύριε Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, να σας δώσω και μία είδηση. Αύριο έχει γενέθλια, λέει ο πρόεδρός σας, και σας έχει στον τράγο του Ψηρή. Στις 21 και 30 θα τα γιορτάσει. Άντε, να τον χαίρεστε. Να είστε καλά, να είναι όλοι καλά, να είναι και ο Στέφανος ο Κατσουδάκης καλά, και να είναι και καλημέρα. Οι ακροατές σας καλά και όλοι μας. Καλημέρα, άντε, χρόνια πολλά. Προσέξτε, είμαστε από αυτούς. Αγκαλέστε και την Ευρωπαία εισαγγελέα. Θα σας πω, όπου αρμόζουν, όπου ταιριάζουν συνενέσεις για το εθνικό συμφέρον, πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί. Όπου πρέπει να ασκείται αυστηρή κριτική σε μια διολυσθένουσα εκτελεστική, θα είμαστε ευθυσία, με κρεσέντο. Πρέπει να είμαστε ανήλικτοι. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό προεκλογικό αγώνα. Γεια σας.